πανθεληνικό κρεσέντο από τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Korsan hayatlar kuranlar 9 Eylül 1922 tarihini akıllarından çıkarmasınlar. Μία ακόμη εμπριστική δήλωση έκανε ο Μπιναλί Γιλντιρίμ μιλώντας το Σάββατο από τα παράλια της Τουρκίας. Αυτή τη φορά αναφέρθηκε στην καταστροφή της Σμύρνης το 1922 από τα τουρκικά στρατεύματα για να απαντήσει ουσιαστικά στον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας που θύμισε στην Τουρκία την ήττα που υπέστη το 1821. The big Ottoman Empire, they have lost, like 1821 in Greece. Δεν έχει περάσει μήνας από τότε που ο πρόεδρος Ερντογάν με μια άκρος προσβλητική ομιλία προς τα μέλη του κόμματός του στο Σαγκάριο είχε επιτεθεί με ανήθικο τρόπο εναντίον της χώρας μας για τη μάχη που είχε γίνει στην περιοχή το 1921. Boylarından büyük laflar edenler, gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusun. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek buraları nasıl terk ettiklerini çok iyi öğrensinler. Στο χώρο αυτών των προκλήσεων δεν υστερεί κανείς από την τουρκική κυβέρνηση και γενικά από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας αυτής. Στο στόχαστρο της Τουρκίας βρέθηκαν για άλλη μια φορά τα Ήμια. Με μια προκλητική ανακοίνωση με αφορμή την ανακήρυξη των Ημίων ως περιοχή Natura 2000, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αμφισβήτησε ευθέως ότι τα Ήμια είναι ελληνικά. Δεν θα δεχθούμε κανένα τετελεσμένο που θα δημιουργήσει η Ελλάδα όσον αφορά τους γεωγραφικούς σχηματισμούς στη θάλασσα του Αιγαίου, το νομικό καθεστώς των οποίων αμφισβητείται. Δράττουμε της ευκαιρίας να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία περί της κυριαρχίας της Τουρκίας πάνω στις βραχονισίδες Ήμια. Άμεση ήταν η απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Με μια σκληρή ανακοίνωση, η ελληνική πλευρά κάλεσε την Άγκυρα να μετράει τα λόγια της. Το νομικό καθεστώς των Ημίων είναι πλήρως κατοχυρωμένο και η ελληνική κυριαρχία επ' αυτών είναι δεδομένη και αναμφισβήτητη. Λαθεύει η Τουρκία εάν νομίζει ότι δύναται να παραβιάσει στο Αιγαίο το διεθνές δίκαιο χωρίς συνέπειες, όπως πράττει σε άλλα σημεία του περιγυρού της. Τη συστήνουμε δε να μετράει τα λόγια της. Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλαν από το Μεσολόγγι κατά τις εκδηλώσεις για την επέτειο της εξόδου της ηρωικής φρουράς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής. Εμείς οι Έλληνες έχουμε χρέος να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας με κάθε τίμημα. Τα σύνορά μας, την εδαφική μας ακεραιότητα, την εθνική μας κυριαρχία που είναι σύνορα, έδαφος και κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα μήνυμα άσβεστο μέσα στους αιώνες. Ότι κάποια πράγματα δεν μπαίνουν στο ζύγι. Ότι η θυσία είναι το αυτονόητο όταν αγαθά όπως η ελευθερία και η ανεξαρτησία διακυβεύονται. Δηλώσεις για την 192η επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου έκανε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, η Ελλάδα μοιάζει με μια πολιορκημένη χώρα. Μια χώρα η οποία αναζητεί να κάνει τη δικιά της έξοδο.